Είστε πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι διαβάζουμε στον τύπο, η Επιτροπή έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα εφαρμογής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη της σκληρής αντιπολιτευτικής γραμμής του «εκλογές εδώ και τώρα». Πράγμα που διαφαίνεται και στην αντικατάσταση του κυρίου Μημεράκη, που ανήκει παραδοσιακά στη μετριοπαθή Καραμαλική Πτέρυγα με τον σκληρό δεξιό κύριο Βορύδη. Ποια είναι η δική σας αίσθηση για το κλίμα μέσα στην Επιτροπή? Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι έχει σκληρή γραμμή ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ζητάει εκλογές, ενώ ταυτόχρονα φοβάται μήπως και γίνουν τελικά αυτές οι εκλογές που ζητάει, και ενώ από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων δίνει αδιευκρίνηστη ψήφο για το τι θα κάνει σε πιθανές εκλογές, νομίζω ότι δεν του δίνουν το δικαίωμα ή την νομοποίηση να είναι ιδιαίτερα σκληρός. Αυτό το οποίο νομίζω ότι κάνει και έχει ως επιλογή είναι να φθείρει την κυβέρνηση. Θέλει να τη φθείρει συστηματικά, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, για να εξασφαλίσει ότι η κοινωνία θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι, άρα μην ψάχνετε να βρείτε πλεονεκτήματα ηθικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να κρατήσει σε προσδοκία ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού, στους οποίους καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ή την προσδοκία ότι σύντομα επιστρέφουμε. Αυτό ειδικά το θέλει στο χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί ξέρετε, στο χώρο της δικαιοσύνης η αριστερά δεν είχε ποτέ καμία επιρροή. Ήταν άβατο για την αριστερά η δικαιοσύνη. Ήταν το γήπεδο του δικοματισμού. Αυτοί είχαν φτιάξει τα στηρίγματά τους όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση, να μην πω για πιο πριν, και αυτοί παίζανε εκεί το παιχνίδι που δεν ήταν βέβαια κανενός σεβασμού της δικαιοσύνης, αλλά της πλήρους εξάρτησής της. Και έτσι, με όλη αυτή τη μεθόδευση ότι πέφτουνε, να αυτό, να εκείνο, μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι επίσης θύρουν το ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αδειών και όλης αυτής της ιστορίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τη στρατηγική της φθοράς, της καλλιέργειας εντυπώσεων ότι επίκειται η πτώση. Αυτό είναι καλύτερο και από το να γίνουν εκλογές. Μια και αναφερθήκατε στον χώρο της δικαιοσύνης, ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο που χρησιμοποιεί, έχει γίνει σημαία σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον του Ευάγγελου Βενιζέλου, την υπόθεση Παπαγγελόπουλου Τσατσάνη και μάλιστα τις κατηγορίες της κυρίας Τσατσάνη ότι υπάρχει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η ουσία αυτής της υπόθεσης, πολιτικά, πέρα από την Επιτροπή που είσαστε πρόεδρος? Ναι, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω και πιο συγκεκριμένα τη γνώμη μου, ακριβώς επειδή είμαι πρόεδρος, αλλά υπάρχουν ορισμένα πρωτοφανή στοιχεία. Όπως είπανε και οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Θεσμών, της αντιπολίτευσης συνάδελφοί μου, είναι πρωτοφανές κάποια δικαστής, ανώτατη δικαστής, όπως είναι η κυρία Τσατσάνη, να κάνει μήνυση σε υπουργό δικαιοσύνης. Όπως τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί επέλεξε αυτή την κλιμάκωση. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν έχουν ξανασυμβεί επεμβάσεις? Για λίμωνο, ξέρουμε οι πάντες, εδώ παρικούμε, ότι έχουν γίνει. Γιατί επέλεξε αυτή την κλιμάκωση? Αυτό είναι ένα ερώτημα που ελπίζω μέσα από τις διαδικασίες της Επιτροπής ίσως φανεί. Το δεύτερο και το κυριότερο πρωτοφανές είναι ότι η υπόθεση Βιεννόπουλου ξεκίνησε από αυτοκαταγγελία. Ο ίδιος έκανε καταγγελία του εαυτού του. Ναι, για ποιο πράγμα? Βεβαίως, δεν τον έχει Μα αυτό είναι, ότι δεν γράφονται για να αποκαλυφθούν. Για πέστε μου, γιατί εμείς ξέρουμε ότι έγινε για να ελεγχθεί για κάποια δάνεια που πήρε από τη Λαϊκή Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη Λαϊκή Τράπεζα, καλά το είπα. Ο κ. Βιεννόπουλος, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος και είναι και νομικός. Επέλεξε λοιπόν να αυτοκαταγγελθεί στην ελληνική δικαιοσύνη ώστε να αρχίσει να θεωρείται η Ελλάδα ως αρμόδια να δικάσει την υπόθεσή του. Και όχι Κύπρος. Και όχι Κύπρος. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, το όποιο αποτέλεσμα προέκυπτε για την υπόθεσή του, είτε έμπαινε στο αρχείο, είτε πανηγυρικά έβγαινε ένα βούλευμα που τον απάλασε από οτιδήποτε, θα μπλόκαρε κάθε διαδικασία έκδοσής του
στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτοφανές. Έχετε ξανακούσει κάποιον να καταγγέλει, να αυτοκαταγγέλει? Όχι, ναι. Αυτό λοιπόν δεν συζητεί. Η κυρία Τσατάνη, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, κάποια στιγμή ανέλαβε αυτή την υπόθεση και ενώ την ανέλαβε μεταγενέστερα από τους άλλους, αντί να στείλει αυτό το υλικό σε άλλους που είχαν προηγηθεί στην έρευνα, ζήτησε η ίδια τους φακέλους και τους πήρε και τους ενσωμάτωσε στη δική της έρευνα. Και κατέληξε στο να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Αυτή είναι η ουσία, ας πούμε, της υπόθεσης. Το ζήτημα είναι ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι ένα ζήτημα που κυρίως μας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη έναντι πάντων και κυρίως έναντι επιχειρηματικών συμφερόντων, οικονομικών ελίτ και κυρίως προσωπικών συμφερόντων. Mm-hmm. Άρα πάνω και από την ανεξαρτησία από το κράτος, αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι ο δικαστής να είναι ανεξάρτητος από κάθε συμφέρον και να μην ασκεί κατάχρηση εξουσίας. Αυτό λοιπόν που διαπραγματευόμαστε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών είναι τι επλήγει τελικά με την υπόθεση Τσατάνη, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έναντι του κράτους, έναντι των επιχειρηματικών ομίλων και συμφερόντων, έναντι ποιον. Και όταν συμβεί κάτι τέτοιο, τι κάνει το κράτος δικαίου? Λέει, τι να κάνουμε, είναι η συνείδηση του δικαστή αυτή? Ας τον αφήσουμε, αφού το Σύνταγμά μας λέει ότι οι αποφάσεις βγαίνουν με βάση τη συνείδηση και το Σύνταγμα, την έβγαλε, την έστειλε στο αρχείο, ας πάει στο καλό. Ή κάνουμε κάτι άλλο? Και τι είναι αυτό το άλλο που είναι επιτρεπτό? Εδώ δηλαδή πρέπει να μπούμε στα βαθιά νερά. Εγώ αυτό είπα στην Επιτροπή Θεσμών, ότι εμείς δεν είμαστε ολομέλεια όπως έγινε η συζήτηση. Εμείς εδώ καλούμεθα να συγκεκριμενοποιήσουμε, να προσεγγίσουμε με πολύ προσεκτικό τρόπο αυτή την υπόθεση για να υποβάλουμε και προτάσεις, για να μπορούμε ενδεχομένως σε άλλα επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά να έχουμε τη δυνατότητα αποφυγής τέτοιων ζητημάτων. Διότι οι εξουσίες ούτε ταυτίζονται με το κράτος, αλλά ούτε αντιπαρατίθενται με το κράτος. Αυτή είναι η ισορροπία που χρειάζεται να υπάρχει ανάμεσα στις εξουσίες. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι είναι και καθήκον της Βουλής να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης πέρα από την εισαγγελέα. Και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Επί της ουσίας. Μόλις ξεκινήσαμε όμως. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, λέτε. Είναι μέσα στις αρμοδιότητες της πολιτικής της Βουλής. Δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Ήδη έχουν ρωτήσει μόνο 4 κόμματα, τους 2 υπουργούς που παρίστανται για ακρόαση. Έχουμε άλλα 4 κόμματα και μετά έχουμε άλλα τόσα μέλη της Επιτροπής που θα ρωτήσουν και επίσης υπάρχουν και αιτήματα να κληθούν και άλλοι στην Επιτροπή μας, όπως η κυρία Τσατάνη, ο κύριος Ντογιάκος, άλλα μέλη, πρώην βουλευτές που έχουν καταθέσει αιτήματα για να προσέλθουν στην Επιτροπή μας, άλλοι δικαστές, άλλοι εισαγγελείς που έχουν αναμειχθεί τα ονόματά τους. Νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ, αλλά ίσως αξίζει το κόπο γιατί θα βγάλει κάτι. Κάτι θα βγάλει. Πάντως, σε επιστολή δεν μπορούμε να έχουμε αδιέξοδα στη δικαιοσύνη. Πάντως, σε επιστολή της, οι αξιωματικοί αντιπολίτες προς εσάς, ως Προέδρου της Επιτροπής, μιλάει εισαγωγικά, σας διαβάζω το κείμενο, προφανώς το έχετε διαβάσει. Πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου βουτιά στην επετηρίδα κατά την επιλογή των ηγεσιών των ανωτέρων δικαστηρίων, από την κυβέρνηση δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Και για εξόχως νοχηρό κλίμα γενικότερα στην δικαιοσύνη, λέει η επιστολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τα εσάς. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι για να απαντώ. Αυτό θα το διερευνήσει η Επιτροπή. Ήδη ο κύριος Παπαγγελόπουλος απάντησε ότι αν είναι βουτιά η επιλογή της κυρίας Στάνου, τα όσα έχουν γίνει προηγούμενα είναι μακροβούτια. Αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι λίγο ακατανόητο, είναι η επιλογή της κυρίας Στάνου ως Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η κυρία Στάνου δεν ξέρω γιατί ενόχλησε τόσο πολύ η επιλογή της. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και γενικώς οι γενικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε διάφορα ζητήματα. Επίσης έχει ενοχλήσει το ότι η κυρία Θάνου, και το έχουν γράψει και μέσα στα αιτήματα, γραπτά αιτήματά τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πειθαρχικές εξουσίες.
Απάντησε ήδη ο Υπουργός ότι όλοι οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων απέκτησαν πειθαρχικές εξουσίες, πράγμα που θα ήταν περίεργο να μην αποκτήσει και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, πλέον θέλω να πω ότι είμαστε μπροστά σε μια κρίση ανοιχτή, κλιμακούμενη, που εγώ θέλω να πω, είναι πολιτική άποψη αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις πολιτικών ή επιχειρηματικών ή οικονομικών ελίτ που συνδέονται με την αντιπολίτευση. Και κατά τη γνώμη μου, εγώ που είμαι τελείως άλλης ιδεολογίας, δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπονομεύουν με τέτοιο τρόπο το θεσμό της δικαιοσύνης άνθρωποι που ιδεολογικά υποτίθεται ότι είναι προστάτες αυτών των θεσμών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πολεμάνε τόσο τη δικαιοσύνη που αναλαμβάνουν και το ρίσκο να την απαξιώσουν στο σύνολο της κοινωνίας. Για την υπόθεση Siemens και για την υπόθεση της λίστας Lagard, είχαν στην προηγούμενη περίοδο της Επιτροπής μπει για να εξεταστούν. Τώρα τι γίνεται, θα εξεταστούν, έχει σταματήσει διαδικασίες, τι? Στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ασχολήθηκε, παρόλο που είχε κλείσει σαν Βουλή το θέμα, διότι αποφάσισε να ελέγξει το θέμα του εξώδικου συμβιβασμού της Siemens, του κατά πόσο ήταν ο συμβιβασμός αυτός εποφελής για το δημόσιο. Και δεν είχε εμφανιστεί ο κύριος Στουρνάρας. Εκεί λοιπόν, όταν ανέλαβα εγώ πρόεδρος, κάλεσα τον κύριο Στουρνάρα σε ακρόαση στην Επιτροπή, είπε όσα απάντησε και εκεί σταματήσαμε. Ζητήσαμε από τον κύριο Στουρνάρα ποια κατά τη γνώμη του ήταν τα πρόσωπα που κατάρτισαν αυτό τον συμβιβασμό, ώστε να τους καλέσουμε να μας ενημερώσουν, να καταλάβουμε περισσότερο σε βάθος. Είπε ότι δεν γνωρίζει, αυτός ήταν ένας απλός υπουργός που κλήθηκε απλώς να βάλει την υπογραφή του, γιατί πριν τα είχαν όλα ετοιμάσει άλλοι υπουργοί και άρα αυτός δεν ευθύνεται. Επίσης, περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σε ολομέλεια θα αποφασίσει για το αν ο εξώδικος συμβιβασμός ήταν εμπρόθεσμος και στα πλαίσια του συντάγματος. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία, είτε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε καινούριων προσώπων που θα προκύψουν ή θα έρθουν σε γνώση μας, ότι ανέλαβαν πραγματικά την κατάρτιση αυτού του εξώδικου συμβιβασμού, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την υπόθεση Siemens, αλλά και την υπόθεση Lagard, που επίσης έχει κλείσει ως προς τη διαδικασία της Βουλής με προανακριτικές και εξεταστικές και μπορεί πια να εξεταστεί σε επίπεδο θεσμών και διαφάνειας για μια παράμετρο της Επιτροπής που μπορεί να αναδειχθεί με καινούρια στοιχεία. Με όλο το σεβασμό, όλα αυτά ακούγονται σαν μια διαδικασία που πάει στις καλένδες, γιατί έχουμε πικρή εμπειρία επιτροπών και εξεταστικών επιτροπών και θεσμών και τα λοιπά της Βουλής που στο τέλος δεν βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλο το πολιτικό σύστημα και όπως είναι οργανωμένο, δεν είναι οργανωμένο για να κάνει τομές και υπερβάσεις. Αυτό οφείλω να σας το πω από τη μικρή μου εμπειρία σαν πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών. Δηλαδή όλα είναι εντός ορίων τα πράγματα. Ακόμα και ο έλεγχος που ασκούμε στις ανεξάρτητες αρχές και που καλούνται να μας απολογήσουν τη δράση τους. Ακόμα και θεωρητικά ο έλεγχος που ασκούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στην ΕΥΠ ή οτιδήποτε άλλο, το ότι μπορούμε να καλέσουμε από τον πιο ανώτατο λειτουργό του κράτους και να σπεύσει αμέσως επειδή τον καλέσαμε να μας δώσει εξηγήσεις, πληροφορίες, να καταθέσει έγγραφα κτλ. Μόνο που ξέρετε, το πλαίσιο είναι εντός ενός συστήματος που είναι έτσι φτιαγμένο ώστε τα πράγματα, επειδή ήταν μια ζωή δικοματισμός στην Ελλάδα, να είναι ελεγχόμενοι, να μην μπαίνουν σε βάθος, να μην μπαίνουν στην ουσία. Μπορεί να αλλάξει αυτό? Κοιτάξτε, θέλει αλλαγές, θέλει όμως αλλαγές με σύνταγμα, με πολύ ριζοσπαστικές τομές και με μεγάλη βούληση να έρθει σε σύγκρουση με πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτή η βούληση από τη δικιά σας πλευρά, δηλαδή ενώ την κοινωνική πλευρά. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, σαν προσωπικά. Νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές.
Όμως δυστυχώς τα μνημόνια και η οικονομική κατάσταση στη χώρα συνεχώς αναβάλει αυτά τα σημαντικά, γιατί συγκεντρώνονται όλες οι δυνάμεις μας σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης της κοινωνίας, που συνεχώς αυτά εμφανίζονται ως ζητήματα πολυτελείας, πλην όμως δεν είναι ζητήματα πολυτελείας. Τώρα, μπορούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πολύ περισσότερο σήμερα που μου ζητάτε τις απαντήσεις, που είναι όλες αυτές οι αποκαλύψεις για το νομισματικό ταμείο, να πούμε ότι ανοίγουμε θέμα αναθεώρησης του συντάγματος. Τι θα πούνε, ότι κάνουμε φυγή, ότι είναι πρόσχημα, ότι θέλουμε να προσανατολίσουμε την κοινωνία, τα καυτά προβλήματα. Πώς θα βάλουμε έναν κόσμο να ριζοσπαστικοποιηθεί, να φτιάξει επιτροπές, να μιλήσει για αυτά τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Καταλαβαίνετε πώς η ίδια η ζωή σε σπρώχνει να κάνεις επιλογές που πολλές φορές δεν τις θέλεις. Θα σας δώσω τώρα ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο βέβαια, και είναι για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, για το οποίο έχετε επιδείξει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία πολλά χρόνια τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, να μου σχολιάσετε αν θέλετε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθούν δυνάμεις στρατιωτικές του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και πώς θα σχολιάζετε την απόφαση, τη συμφωνία μάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ναι. Καταρχήν μου δίνετε την ευκαιρία, επειδή τονίσατε την ευαισθησία μου τόσα χρόνια, να σας πω ότι εκτός του ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά αμφισβητούν την ευαισθησία μου γενικά ή αμφισβητούν το έργο μου ως πρώην υπουργού, αναπληρωτή υπουργού μετανάστευσης για λόγους ιδεολογικούς προφανώς και περιορίζουν όλο το έργο μου, το οποίο εντάξει δεν είναι τώρα τη στιγμή να το υπερασπιστώ, αλλά που νομίζω ότι ήταν υποδειγματικό για τόσο σύντομο χρόνο, δηλαδή από τον Μάρτιο που ορκίστηκα μέχρι τον Αύγουστο που παραιτήθηκα λόγω εκλογών, διότι τέλος πάντων εφάρμοσα ένα νόμο που υπήρχε στην Ελλάδα και δεν τον εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση, τον 3907 του 11, διότι εφάρμοσα την νομιμότητα στην κράτηση, στα κέντρα, γιατί σεβάστηκα τη συνθήκη της Γενέβης κατά την είσοδο των προσφύγων στη χώρα μας, γιατί έφτιαξα αυτό τον υποδειγματικό, την υποδειγματική δομή φιλοξενίας στον Ελαιώνα και έναν υποδειγματικό χώρο φιλοξενίας για ανήλικους στα Πετράλωνα, γιατί ψήφισα τον νόμο για την Ιθαγένεια, γιατί γενικά προπαγάνδισα στην ελληνική κοινωνία τη συμπάθεια για τους πρόσφυγες και το θεωρώ από τα μεγαλύτερα έτσι, έργα που έχω κάνει, γιατί βγήκα μόνη μου παρά τις λυσαλαίες επιθέσεις και εξήγησα στην ελληνική κοινωνία τι είναι ο πρόσφυγας, γιατί αξίζει προστασίας και γιατί αξίζει της αλληλεγγύης μας. Όλα αυτά συμπυκνώθηκαν σε δύο φράσεις. Οι μετανάστες λιάζονται, οι μετανάστες εξαφανίζονται. Που δόθηκαν σαν απαντήσεις, δεν το αμφισβητώ, αλλά δόθηκαν για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μία για την παρουσία, γιατί είναι οι μετανάστες στην πλατεία Ομονίας, που απάντησα προφανώς την απαντήσει σε έναν που σε ρωτάει αυτό, γιατί λιάζονται. Και το δεύτερο όταν απουσίαζαν. Το μία ήταν για την παρουσία των μεταναστών και μετά ήταν για την απουσία τους. Μα πού είναι όλοι αυτοί που μπαίνουν και είπα ότι εξαφανίζονται. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το έργο έτσι έχει απαξιωθεί. Τώρα όμως μαθαίνω ότι εσχάτως διάφοροι τυφλοπόντικες της δημοσιογραφίας ή υπόκοσμος της δημοσιογραφίας ασχολείται με μένα και όχι πια με τις ιδεολογικές και πολιτικές μου απόψεις αλλά με την εντιμότητά μου και την ηθική μου και έχω γίνει έξαλλη. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι είμαι ιδιοκτήτρια ΜΚΟ. Και άρα όλο αυτό το ενδιαφέρον μου δεν έχει να κάνει ούτε με τις απόψεις μου, ούτε με τον ανθρωπισμό μου ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά με το ότι οικονομάω. Γιατί παίρνω προγράμματα από το ΕΣΠΑ και μακάρι να έρχονται τόσοι και άλλοι τόσοι για να βγάζω κι εγώ περισσότερα λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι πλέον ότι σαν να μην υπάρχει άλλος εχθρός αυτή τη χώρα εκτός από μένα. Ασχολούνται συνεχώς μαζί μου, κατασκευάζουν ειδήσεις και μάλιστα
με εκβιάζουν να συνδιαλλαγώ μαζί τους, γιατί αν δεν τους απαντήσω, θα με στείλουν στον εισαγγελέα. Ποια είναι αυτά τα κτίνη και αυτοί που τα αναπαράγουν. Δηλαδή, έχω φτάσει να μην ξέρω πια τι θα μου ξημερώσει κάθε πρωί και τι θα κατασκευάσουν για μένα. Ας περάσουμε όμως πια. Βέβαια, ο εισαγγελέας τελικά θα καλέσει αυτούς και όχι με εμένα, προφανώς. Α, έχετε κάνει μήνυση? Όχι, τα κάνω. Τώρα, λοιπόν, να σας απαντήσω, γιατί έφαγα όλη την απάντηση, γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, και να σας πω ότι, κοιτάξτε, η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο μας ξένησε όλους. Εγώ, βέβαια, ήμουν από αυτούς που από την πρώτη στιγμή είπα ότι το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο δεν θα κάνει τίποτα για τους πρόσφυγες, ούτε θα τους παρεμποδίσει, ούτε θα προσβάλλει δικαιώματα, και ότι ήταν περισσότερο για γεωπολιτικούς λόγους, γιατί είχε φιλοδοξία η Τουρκία να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στο Συριακό, πλην όμως, επειδή οι παίκτες είναι πολλοί, δεν μπόρεσε να παίξει ρόλο στον καιρό της ειρήνης που θα τον προετοίμαζε από την κλιμάκωση του πολέμου, γιατί ξέρετε, μόλις μιλάμε για ειρήνη, πρέπει να κλιμακωθεί ο πόλεμος. Και ήθελε τον ΝΑΤΟ εκεί για ανά πάσα στιγμή, για μια βοήθεια ενάντια στους Ρώσους κτλ. Ήμουνα σίγουρη, λοιπόν, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα έπαιζε ρόλο. Και όπως ήδη έχει αποδειχθεί, όλο αυτό τον καιρό μπαίνανε όσοι θέλανε. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση του ΝΑΤΟ, δεν είχε εξουσία το ΝΑΤΟ να κάνει τίποτα. Είχα δει τη συμφωνία. Ήταν απλώς να ενημερώσει τις ελληνικές αρχές, τις τουρκικές αρχές, τη Frontex, τον όποιον ενημέρωνε τι γινόταν, τα ίδια γινόταν. Κατά συνέπεια, ναι μεν ήταν ένα φάουλ, κατά τη γνώμη μου, πλην όμως ευτυχώς τουλάχιστον ως προς τους πρόσφυγες δεν είχε συνέπειες. Τώρα, αν θα έχει συνέπειες ως προς τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά της Συρίας και της γενικότερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, το ΝΑΤΟ πρέπει να φύγει από την περιοχή. Τώρα, για τη Συμφωνία Τουρκίας. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ με τη Συμφωνία Τουρκίας. Το έχετε εκφράσει και στη Βουλή. Με αποχή σε μια ψηφοφορία για το έρθρο. Καλά, με απόν. Ναι, με απόν, ναι, με αυτό εννοώ. Ναι. Διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι διευκολύναμε την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορα και τη διευκολύναμε και να κάνει αυτή τη συμφωνία, ενώ παράλληλα η Ευρώπη και οι ηγετικές της δυνάμεις έχουν την ευχέρεια να δηλώνουν ότι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, ενώ έβαλαν κάποιους άλλους να τα κλείσουν, και να δηλώνουν ότι είναι υπέρ της συνθήκης της Γενέβης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ βάζουν κάποιους άλλους να τα καταπατήσουν. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Κύριε, η ερώτηση μου, ξέρετε, επειδή... Διότι βεβαίως υπάρχει ο ρεαλισμός ότι αν δεν υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία θα έρχονταν 3 εκατομμύρια. Όμως υπάρχει και η αξιοποίηση οργανισμών με τεράστιο κύρος, όπως είναι η Πάτη Αρμοστία του ΟΗΕ, ο ίδιος ο ΟΗΕ. Ο οποίος έχει διαφωνίες με τη συμφωνία. Ο οποίος καταγγέλει αυτή τη συμφωνία. Την καταγγέλει κιόλας. Και νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι αρχηγοί λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις καταγγελίες αυτές, καθώς και τις διεθνούς αμνηστίες, αλλά και μια σειρά άλλων παγκόσμιων οργανώσεων. Διότι το να λες τις κοινωνίες σου ότι θα καταργήσω στην πράξη τη συνθήκη της Γενέβης, που είναι το τελευταίο οχυρό που έχει μείνει ως δικαίωμα για τους πρόσφυγες πολέμου, που ποιος κάνει τον πόλεμο, οι ίδιοι κάναν τον πόλεμο, ώστε να πούμε κάντε ό,τι νομίζετε, ή καθίστε στην πατρίδα σας να σκοτωθείτε ή πηγαίνετε να πνιγείτε όπου βρίσκεται. Ποιος τον κάνει τον πόλεμο? Η Ευρώπη τι κάνει για τον πόλεμο στη Συρία? Ποιος πουλάει τόσα χρόνια όπλα? Ποιος πουλάει προστασία σε διάφορες αντιμαχόμενες μερίδες εκεί μέσα? Ποιος ετοιμάζεται για το μεγάλο φαγοπότη μετά τη λήξη του πολέμου? Πώς όμως αυτά θα τα δικαιολογήσουμε απέναντι στις κοινωνίες, λέγοντας απλά και μόνο ότι δυναμώνει ο φασισμός? Ποιος τον επιτρέπει το φασισμό να ανέβει? Άμα υιοθετεί την δική του πολιτική ατζέντα, στους δικούς του φοβικούς συνειρμούς και τη δική του μυσαλλοδοξία, η κοινωνία θα πάει στον αυθεντικό, δεν θα πάει σε σένα που είσαι ημιτασιόν.
Γι' αυτό, αυτό είναι το μεγάλο μάθημα, ότι όσοι αντιγράψαν τα νεοναζιστικά κόμματα τιμωρήθηκαν. Θέλει εδώ μια άλλη πολιτική από την Ευρώπη. Θέλει να δείξει ότι αντιστέκεται. Δεν μπορεί μια Ευρώπη 500 εκατομμυρίων, ακόμα κι αν ερχόντουσαν τα 3 εκατομμύρια, να μην μπορεί να τα υποδεχτεί και να τα εντάξει. Μπορούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τόσα λεφτά που δίνει στην Τουρκία, τόσα λεφτά που θα δώσει, τώρα αρχίζει νέα μπίζνα για τη φρούρηση των συνόρων στο όνομα της ασφάλειας. Τρίβουνε τα χέρια τους. Ηλεκτρονικά σύνορα, νέοι μέθοδοι, νέα τομείς επενδύσεων. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Γιατί δεν χωρούσαν 3 εκατομμύρια κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν στο Αιγαίο να πνίγονται. Κατευθείαν. 550 εκατομμύρια είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, άρα είναι πασιφανή τα πράγματα. Υιοθετούν όλη την πολιτική ατζέντα της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού που μιλάει για ασφάλεια, για κίνδυνο και για τα πάντα. Και έτσι, τι να θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν μετά τις 13 Νοέμβρη στο Παρίσι. Όταν η φωτογραφία του Αϊλάν σβήστηκε από τις φωτογραφίες άλλων νεκρών. Τώρα προστέθηκαν και οι φωτογραφίες άλλων νεκρών στο Βέλγιο. Οι πνιγμένοι λοιπόν χάσαν την αξία τους. Στο χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας η αξία των Ευρωπαίων νεκρών είναι μεγαλύτερη. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία όλα να τα ξεπουλήσουν. Ακόμα και τη συνθήκη της Γενέβης. Στα λόγια μπορεί να την υπερασπίζονται, στην πράξη όμως κάνουν τα πάντα για να γυρίσουν αυτούς τους ανθρώπους πίσω, είτε στην κόλαση του πολέμου, είτε στην κόλαση μιας χώρας που δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα. Να ρωτήσω όμως, παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει τρόπος να υπάρχει ανθρωπιστική, να την εφαρμόσει με ανθρώπινο πρόσωπο? Κοιτάξτε να δείτε. Εάν θέλουμε να εφαρμοστεί με πλήρη εφαρμογή ταυτόχρονα της συνθήκης της Γενέβης, έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Διότι, εάν όλοι υποβάλλουν αιτήματα ασύλου, πρέπει αυτά τα αιτήματα να εξεταστούν. Για να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου με τις υποδομές που έχουμε σήμερα, χρειάζεται απεριόριστος χρόνος που δεν μπορώ ούτε να το συγκεκριμενοποιήσω. Και αυτό είχα πει και στην Επιτροπή που συνεδρίαζε του κοινοβουλευτική για το νομοσχέδιο. Δηλαδή δεν επαρκούν ούτε οι 14 μέρες που συμπτύξαμε την προθεσμία και ψήφισα το παρόν, αλλά ούτε και οι 28 που λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος, διότι αν υποβάλλουν όλοι, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία πολύ σοβαρή, πολύ εξατομικευμένη, για να μπορέσει να γίνει εξπρές. Άρα, αν το κάνεις αυτό, έχει ένα πράγμα είναι ότι αναβάλεις την επαναπρόθεση. Το δεύτερο είναι ότι θα βρεθείς αντιμέτωπος με το αν η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα ή δεν είναι. Μέχρι στιγμής, ξέρετε, δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Εφαρμόζει τη συνθήκη της Γενέβης μόνο για Ευρωπαίους. Για όλους τους άλλους δεν την εφαρμόζει. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Και δεν θέλει κανείς να την εφαρμόσει. Προσέξτε το εδώ. Η Ευρώπη δεν θέλει η Τουρκία να εφαρμόσει τη συνθήκη της Γενέβης, γιατί αν την εφαρμόσει θα πάνε 3 εκατομμύρια που είναι στον καταβλισμό και θα ζητήσουν άσυλο. Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκτός το ότι θα διαλυθεί όποια υπηρεσία έχει καταφέρει να φτιάξει, όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικό έγγραφο, με το οποίο μπορεί να ταξιδέψεις στην Ευρώπη. Λεσέ πασέ. Το λέει η συνθήκη της Γενέβης. Τι θα κάνει η Ευρώπη αν μπουν όλοι αυτοί πλέον με διαβατήριο? Θα ψάχνει να βρει ποιος τήρησε τη βίζα των 3 μηνών. Άρα λοιπόν είναι μια συμφωνία τόσο σικέ που λέει ότι η Τουρκία θα δίνει άσυλο μόνο σε τόσους όσοι επιστρέφονται από την Ελλάδα. Όχι σε όλους τους Σύρους. Όχι σε όλους τους πρόσφυγες πολέμου. Σε πόσους? 100 μας στείλει η Ελλάδα, 100 θα φύγουν. 200, 200. 3.000, 3. Φαντάζεστε να υπάρχει διεθνής προστασία τέτοιας αριθμητικής?
Είναι πρωτοφανές. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται, δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να εφαρμόσει η Τουρκία τη Συνθήκη Γενέβη. Τη το λένε και όλα με τον κάθε αυτό δυνατό τρόπο. Ήταν πραγματικά τρόπο. Πολύ αποκαλυπτικό. Δεν το ήξερα. Τι αποκαλύπτεται από τις διαρροές των διαλόγων Τόμψεν, Βελκουλέσκου από τα Wikileaks. Κοιτάξτε να δείτε, το ένα εντυπωσιακό είναι η προσπάθεια να πούνε ποιος τα διέρευσε. Η αντιπολίτευση δηλαδή είναι θλιβερή. Κατηγορεί την ενεργή κυβέρνηση. Ναι, αντί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, ψάχνει να βρει ποιος διέρευσε και αν μήπως το διέρευσε η κυβέρνηση. Γιατί θεωρεί ότι είναι υπέρ. Ανοιχτά το λέει. Ανοιχτά και μάλιστα και τα ΜΜΕ, η κυβέρνηση το φταίει για όλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα τραγικό. Το δεύτερο τραγικό που κάνει επίσης τόσο τα ΜΜΕ όσο και η αντιπολίτευση είναι και τι είπανε, είναι γνωστά αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω, ποιο είναι γνωστό, ότι το νομισματικό ταμείο δημιουργεί πιστωτικό γεγονός, οικονομική ασφυξία για να σύρει τις χώρες σε τέτοιες επέσχυντες συμφωνίες. Το έχουμε διαβάσει το δόγμα του σοκ. Ξέρουμε τι έχει γίνει στη Λατινική Αμερική, αλλά τόσο ξεδιάντροπα να το οργανώνουμε δύο στελέχη του νομισματικού ταμείου και να λένε για τους χρόνους που θα συμβεί αυτό και τι ευνοϊκή συγκυρία που όλοι θα ασχολούνται με το Brexit, ενώ εμείς θα το οργανώνουμε μια χαρά για να τους εξοντώσουμε. Εάν αυτό θεωρείται ότι είναι γνωστές οι θέσεις του νομισματικού ταμείου, τότε φαίνεται ότι υπάρχει τέτοια πολιτική αναλυγισία που αναρωτιέμαι τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με αυτούς τους ανθρώπους. Τι ζητάμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε κοινό πεδίο για 2, 3, 5 σοβαρά ζητήματα. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικούς κόσμους, δηλαδή μιλάμε για άλλα πράγματα. Αυτή μπροστά στον κίνδυνο να αποκτήσει πόντους ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα στην αρχή, απέναντι σε μια ολόκληρη στρατηγική φθοράς, είναι ικανή για τα πάντα. Λένε ότι εμείς είμαστε δεμένοι με τις καρέκλες και μόνο το ότι αισθάνονται ότι η αναπνοή πλησιάζει στην καρέκλα πρέπει να έχουν απογειωθεί. Διότι δεν εξηγείται να κάνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις και να αποκαλύπτουν τα εσώψυχά τους με τόσο δημόσιο τρόπο. Έχω μείνει άνευ. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει και η απάντηση της κυρίας Λαγκάρ που ήταν εξόχως επιθετική. Ναι. Όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά υποστήριξε τον Τόμψεν και την Βελκουλέσκου με άγριο τρόπο, θα έλεγα. Ναι, αλλά όχι ως προς το συγκεκριμένο που όχι, σας όχι, όχι, γενικώς, το πρόγραμμα. Ναι, για το πρόγραμμα. Ακριβώς και αυτή για να φύγει από το συγκεκριμένο σημείο. Διότι αν μονοπολιθεί ότι αυτό που ζητάνε είναι μεταρρυθμίσεις, είναι το έλλειμμα, είναι εκείνο, είναι το άλλο, η συζήτηση είναι πράγματι γνωστή. Ναι. Αλλά και κύριοι, σας δίνουμε και το χρέος που εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Όμως, εγώ νομίζω ότι το κέντρο αυτής της αποκάλυψης είναι ακριβώς αυτό, ότι πώς οργανώνονται τα οικονομικά πραξικοπήματα, γιατί πλέον δεν κατεβαίνουν τάγκς, έτσι γίνονται. Για να διαλύσουν τις χώρες, να αποδιαιτήσουν τις κοινωνίες, να εξαχρεώσουν τις πολιτικές ηγεσίες, για να μην αισθάνεται κανείς ικανός να κάνει το οτιδήποτε, όχι αγώνα, όχι αντίσταση, οτιδήποτε. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα και απέναντι σε αυτό κάνουν όλοι γαργάρα. Και αυτό αποδεικνύει όχι πόσο συστημική είναι, πόσο αδίστακτη είναι κατά τη γνώμη. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Περίμενα μια πιο έξυπνη, πιο ραφιναρισμένη, πιο λεπτή θα έλεγα, αντίδραση που να μην μπορούν να τους χρεώσουν όποιος ακούει αυτό το πράγμα τέτοια κίνητρα. Φαίνεται η απώλεια ψυχραιμίας είναι συνολική. Κύριε Δασία Χριστοδοπούλου, εκ μέρους του Λεφτά.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έκανε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.